στη Γερμανία και στην Αλσατία, στη Γαλλία. Και του άρεσαν πολύ αυτά που έφτιαχναν σε σχέση με αυτά που πήραμε στην Ελλάδα. Γιατί αν θυμάστε, στι αρχέ δεκαετία του 85 και του 70, ήταν το Λάκτε Ρος, ήταν το Ντεμέσικα και το Σάντα Έλληνα. Και δεν υπήρχε έτσι. Και Ρετσίνα. Και Ρετσίνα και Χήμα και λοιπά. Και φύτευσε ασύρτικο, Καμπερνέ Σοβινιόν, Σοβινιόν Μπλάν, το Μοσχάτο Ρίου που το φέραμε από την Αχαία. Το καλλιεργούμε εδώ πέρα και είναι μια ποικιλία που συνδυάσαμε πολύ επιτυχημένα με το ασύρτητο. Εμείς, η αδερφή μου και εγώ, σπουδάσαμε αργότερα αρχές δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και όπου αγγίζεις και πήγαμε μετά στην Γερμανία και το φτιάξαμε. Και τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε συνέχεια στην Ελλάδα όταν επιγύρισα και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Έχουμε μεγαλώσει την παραγωγή μας, είχαμε ξεκινήσει από 3-4.000 μπουκάλια και έχουμε φτάσει τώρα 40.000 τα τελευταία 5 χρόνια μέσα 40.000. Και έχουμε καταφέρει να είμαστε, να ζούμε από αυτό, να, δεν είναι γιατί άρχισε λίγο ήμι επαγγελματικά, σαν λίγο σαν χόμπι. Και τη συνεχίσαμε πιο σοβαρά, να το έτσι. Και έχουμε τρεις τρόπους διάθεση, ο ένας είναι το δίνουμε στο εξωτερικό, ο άλλος είναι στην Αθήνα σε κάποιες εστιατόρια και μερικούς χοντρικούς, και ο τρίτος είναι το ενωπείο μας, σαν ανθρώπους που έρχονται και παίρνουν από εκεί, σε εστιατόρια και εξοδοχεία εδώ στην περιοχή μας. Κάπως έτσι. Έχουμε δουλέψει με αρκετές ποικιλίες γιατί πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, ποια ποικιλία προσαρμόζεται καλύτερα, μας ενδιαφέρει και μας να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Στα λευκά έχουμε τρεις ποικιλίες, είναι το ασύρτικο, είναι ο Σοβινιόν Μπλάν και το Μοσχάτο Ρίου. Στα κόκκινα έχουμε πιο πολλές ποικιλίες γιατί είναι πιο εύκολο να δουλέψεις με στο κόκκινο με μικρές ποσότητες. Δηλαδή και ένα βαρέλι να θες να φτιάξεις, μπορείς να το φτιάξεις. Ενώ στο λευκό θες μια ελάχιστη ποσότητα για να ενοποιήσεις. Μπορεί να ενοποιήσει 200 λίτρα είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. 300. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, είναι δύσκολο γιατί θέλει μικρές δεξαμενές που να ψύχονται, γιατί αν δεν ψύχονται δεν παίρνει ποτέ αρώματα. Και μετά πρέπει να βγάλει ετικέτα σε λευκό κρασί για 300-400 μπουκάλια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το στήσει, να το επιλέξει κάποιο. Στο κόκκινο, επειδή δεν έχουν και πίεση χρόνου να το πουλήσουμε, δηλαδή και 2-3 χρόνια μετά, είναι πιο εύκολο να έχει μια ποσότητα μικρή. Και έχουμε δουλέψει πέρα από το Αγιοργίνη που είναι η ποικιλία τη περιοχή μα, το Καμπερνέ Σοβινιόν, το οποίο έχει προσαρμοστεί επάνω στα Σοφιανά που το έχουμε βάλει, αλλά και εδώ στο Λαμπιώτη. Το είχαμε από το 79 και το 78. Έχουμε το Σιρά που επίση είναι μια ποικιλία που συνδυάζει και δύναμη και ωραία αρώματα και κομψότητα. Είναι τα έχει όλα αυτή η ποικιλία. Από πού τα φέρνει το Σιρά? Το Σιρά είναι μια γαλλική ποικιλία από τον Ροδανό, η οποία έχει πλέον σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Έτσι. Εκεί που έχει αναδειχθεί πάρα πολύ είναι η Αυστραλία. Και εμείς την έχουμε φέρει πριν από 10 χρόνια επάνω στα Σοφιανά, το έχουμε πάνω στο ορεινό μας απέναντι. Έχουμε φέρει μια ιταλική ποικιλία που λέγεται Νεμπιόλο, που δίνει τα κρασιά τα Μπαρόλο και τα Μπαρμπαρέσκο, δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει. Που είναι από την περιοχή του Πιεμόντε. Μια ποικιλία που φέρουμε από την Πορτογαλία που λέγεται Τουρίγκα Νασιονάλ. Η Τουρίγκα Νασιονάλ είναι μια από τις 5 ποικιλίες που μπαίνουν στα Πόρτο. Και εμείς την κάνουμε ξηρή μόνη της, γιατί στα Πόρτο μπαίνει συνήθως 15-20% ποσοστό, δεν μπαίνει ποτέ μόνη της. Και τη Μαυροδάκη, την οποία την κάνουμε ξηρή. Μαυροδάκη το μόνο που δεν έχω φέρει, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχω φέρει όλα τα υπόλοιπα. Αν θα πρότεινα να δοκιμάσουμε πρώτα τα λευκά κρασιά, να παίρνετε να δοκιμάζετε λίγο. Αν θέλετε μπορείτε να σημειώνετε, αν σας άρεσε κάποιο κρασί, τι σας άρεσε, τι σας άρεσε κλπ. Αν σας αρέσει κάποιο κρασί και θέλετε να πάρετε μαζί σας, μπορώ να έρθω εδώ πριν να σας φέρω κάποια μπουκάλια. Όποιος θέλει, το πρώτο να σας πω και πόσο κοστίζουν. Τα κρασιά κοστίζουν από 5-9 ευρώ. Εκεί είμαστε. Αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσετε να τα γνωρίζετε τα κρασιά και τώρα σα αφήσετε να δείτε τα τάρτε. Να ξεκινήσω να ανοίξω πρώτα τα λευκά και να κάπως να έρχεστε να παίρνετε το ένα από τα και να το βλέπετε. Φέρει και το δικό μου ανοιχτήρι σήμερα.